Όλοι εμείς που ζήσαμε το πύργο Τριάρτη. Όλοι εμείς που δώσαμε τη μάχη για να σώσουμε τις ζωές μας και τις περιουσίες μας. Μάθαμε τούτες τις μέρες της μεγάλης καταστροφής ότι το κράτος και οι μηχανισμοί του είναι απόντες και ανίκανοι όταν πρόκειται να σώσουν το βιός μας και τις ζωές μας. Όπως την ώρα της μάχης που κλείσανε το κέντρο υγείας για 6 μέρες. Είναι όμως πανταχού παρόν, πάνωπλο και δυνατό όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων κυφήνων μεγαλοπιχειρηματιών που κλέβουν το μόχλο μας. Λαϊλατούν τα δάση μας, που τα συμφέροντά τους βάζουν ακόμα σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή. Κάνουν ακόμα πιο αβέβαιο το μέλλον των παιδιών μας. Εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων σας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους, αγρότες, επαγγελματίες, στους νέους της πατρίδας μας, για την πρωτοφανή συμπαράταξη και αλληλεγγύη. Αυτή είναι η δύναμη, η δύναμή μας. Από αυτή τη συμπαράσταση παίρνουμε δύναμη, γιατί ο εφιάλτης δεν τελείωσε. Τα πιο δύσκολα τώρα αρχίζουν. Τώρα ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας για να ζήσουμε στον τόπο μας. Η μεγάλη συμπαράταση και αλληλεγγύη για μας και τον πολύπαθο λαό της Βόρειας Εύβοιας είναι μια ηθική δέσμευση ότι τον αγώνα που ξεκινάμε σήμερα ενωμένοι σαν μια γροθιά θα τον πάμε μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται όσα βρώμικα σχέδια και αν εξυφαίνουν να βάλουν σε δοκιμασία την ενότητά μας. Όσο και αν προσπαθούν οι υπουργοί της κυβέρνησης και οι συμβουλάτορες του Πρωθυπουργού, οι διάφοροι επιχειρηματίες που ορμάνε σαν τα όρνια στο ψοφίμι, οι δήμαρχοι, τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες άρχισαν τα σούρτα φέρτα και επιδιώκουν να ξεμοναχιάζουν τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον ρετσινά, τον επαγγελματία, κάψοντας δίθεν με ροκάματο δουλειά σε έργα που θα αναλάβουν αυτοί που μας καταστρέφουν. Μέχρι και η Τέρνα που πριν λίγους μήνες πέταγε στον δρόμο 200 εργαζόμενους έρχεται τώρα να μας δώσει δίθεν μεροκάματο από τις πράσινες μπίζνες που σχεδιάζει στην περιοχή. Εδώ όλοι είμαστε μια γροθιά, όλοι μαζί για όλα όσα διεκδικούμε για όλους τους κατοίκους της περιοχής, για τους αγροτηνοτρόφους, τους ρετσινάδες, τους επαγγελματίες, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όλοι μαζί τώρα είμαστε πιο δυνατοί με τον Αγροτικό Σύλλογο, το Σωματείο των Ρετσινάδων, τις δεκάδες επιτροπές των χωριών. Είμαστε όλοι για ένας και ένας για όλους. Όλοι μαζί στα Υπουργεία, στους Δήμους, στην Περιφέρεια, παντού. Όλοι μαζί στον αγώνα, γιατί όλοι μαζί είμαστε πυρόπληκτοι. Όλοι μαζί είμαστε καμένοι. Όλοι μαζί τα χάσαμε όλα, γιατί χάθηκε το δάσος που ζούσαμε και αναπνέαμε. Εμείς θα κάνουμε την Εύβοια με τον αγώνα μας καλύτερη από πριν. Όχι ο Μπένος με τα κοράκια μεγαλοεργολάβους που καραδοκούν να κάνουν τα νέα τους σχέδια και να βγατίσουν τα κέρδη τους. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες, έχουμε πικρή πείρα τι ακολουθεί μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Το ζήσαμε το 2016 στην πυρκαγιά στη Λίμνη, το 2018 στη φωνική πλημμύρα στο Μαντούδι. Μας το φωνάζουν οι πνιγμένοι από το Λιλάδιο, την Καστέλα, ακόμα και οι καμένοι από το μάτι της Αττικής. Ακόμα καπνίζουν τα κουφάρια των κορμών και έρχονται οι αθιόφοβοι προκλητικά χωρίς ντροπή αλλά με θράσος και μας λένε μετά από 10 μέρες.
Βγάλτε τα καμένα ζώα από το μαντρί για να τα μετρήσουμε. Να δούμε πόσα κάηκαν. Βρέστε αυτά που έγιναν στάχτη. Σήμερα κόκκινο το σπίτι και ακατάλληλο. Ο επόμενος έλεγχος κίτρινο, δηλαδή κατοικήσιμο. Αδύνατο το μαντρί και οι υποδομές δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Δεν έχεις τιμολόγια για τις υποδομές και τα εργαλεία που έχασες. Δεν υπάρχει φράγκο. Δεν πλήρωσες τον εργά. Δεν έχει αποζημίωση. Αποζημίωση τώρα στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτά και άλλα χειρότερα θα δούμε. Καμία εμπιστοσύνη στους διάφορους γυρολόγους. Έρχονται ντυμένοι φίλοι, οι εχθροί μας. Κλείστε τους την πόρτα. Διακηρύσουμε σήμερα από εδώ τον κόβο της Σοφιλιάς και το μαντάτο θα το πάνε παντού σε όλη την Ελλάδα. Όσοι είναι σήμερα εδώ με φυσική παρουσία και μας συμπαραστέκονται, αλλά και όσοι είναι μαζί μας με το μυαλό και την καρδιά τους. Τους προειδοποιούμε. Κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια, τώρα να παρθούν μέτρα για έργα αντιπλημμυρικά. Δεν θα κλάψουμε από τις πλημμύρες αυτούς που χάσαμε από την πυρκαγιά. Θα είναι φυσική και ειδική αυτουργή του νέου εγκλήματος. Και τότε δεν τους σώνει τίποτα από την οργή μας, καμία δύναμη. Όλοι στον αγώνα. Όλοι στις επιτροπές του αγώνα σε κάθε χωριό, συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, τώρα όλοι δυναμώστε τον Αγροτικό Σύλλογο. Έχουνε μπροστά μας μεγάλο αγώνα. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Καμένοι μπορεί να είμαστε, φοβισμένοι και δειλοί δεν είμαστε. Από σήμερα αγώνας διαρκείας για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, για να μπορέσουμε να μείνουμε στον τόπο μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, δύναμη για τον αγώνα που δίνουμε που ξεκινάει σήμερα.